κυρίου Παπά, που ήρθε αντιπροσωπεία από πρωτοβουλία των φοιτητών αλλά και συνταξιούχων, οι οποίοι εκπροσωπούν τους συνταξιούχους της πόλης Θεσσαλονίκης, το να μην μπορούν οι ΑΜΕΑ να κυκλοφορήσουν μετά από τις 1η Μαρτίου, γιατί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου είναι οι άδειες, και να περιμένουν ένα χρόνο κάποιος που είναι ΑΜΕΑ να πάρει το χαρτί της μετακίνησης. Η γραφειοκρατία σε όλο το μεγαλείο τους. Το λέμε η γραφειοκρατία σε όλο το μεγαλείο, γιατί είναι ένα πολύ απλό ζήτημα, γιατί κάποιος που είναι ΑΜΕΑ έχει συγκεκριμένα χαρτιά και μπορεί με εκείνο το χαρτί, όπως και οι άνεργοι δείχνουν το χαρτί της ανεργίας τους, να κυκλοφορεί ελεύθερα στα λεωφορεία. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι απαράδεκτο, το θεωρώ τελείως μπούφους για ένα ζήτημα το οποίο το κόστος είναι πάρα πολύ ελάχιστο. Πραγματικά δηλαδή αυτό που γίνεται με τις κοινωνίες δεν πάει άλλο. Εγώ να έρθω με το 12ο λεωφορείο, καταρχήν δεν υπάρχει και οργάνωση. Περάσαν 3 δωδεκάρια για να κατέβουν μέχρι κάτω και για να φύγει προς τα πάνω ένα 12 λεωφορείο που είναι της Τούμπας, έχουμε πάνω από μισή ώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε οργάνωση, δεν υπάρχει τίποτα, πέρα από ότι υπάρχουν λεωφορεία παλιά, πέρα από ότι αυτή τη στιγμή για να μπεις μέσα στο λεωφορείο χρειάζονται βασιλικά έξοδα, με την έννοια ότι δεν μπορείς τις περισσότερες φορές να μπεις μέσα, ειδικά από τις ώρες αιχμής.